Η πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε, που εδώ και 3 χρόνια καθιέρωσε ο Sky, έχοντας όλους εσάς βεβαίως συνοδοιπόρους και θερμούς υποστηρικτές, παίρνει πλέον νέες διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, που δημιουργήθηκε μέσω της συγκέντρωσης φαρμάκων για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία επενδύει τώρα η πολιτεία. Το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τον ΕΟΦ, ξεκινάει άμεσα τη δωρεάν παροχή 900.000 φαρμάκων σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες. Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε, που καθιέρωσε ο Sky και στηρίχθηκε από εκατομμύρια πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία του Sky για τη συγκέντρωση φαρμάκων με σκοπό τη διάθεσή τους στους πολίτες που έχουν ανάγκη έδειξε το δρόμο και προετοίμασε το έδαφος για μια μεγαλύτερης κλίμακας προσπάθεια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Το μεσημέρι, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τη μη κυβερνητική οργάνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή, τον ΕΟΦ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και το Σύνδεσμο Ελληνικών Φαρμακαποθηκών. Στόχος είναι η δωρεάν διάθεση περίπου 900.000 κουτιών φαρμάκων το χρόνο σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες. Δεν αφήνουμε την προσπάθεια μόνο στους ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους ευχαριστούμε, αλλά ερχόμαστε και εμείς ως κράτος και θέτουμε τις δυνάμεις διάθεσή τους για να οργανωθεί όλη αυτή η προσπάθεια καλύτερα και οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ανάγκη να πάρουν φάρμακα που δεν μπορούν να πληρώσουν, να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα φάρμακα είναι χορηγία των εταιριών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και θα διατίθενται δωρεάν στους πολίτες μέσω του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων που στηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Αποστολή στους κατατόπους Δήμους, Ιατρικούς Συλλόγους και Μητροπόλεις της Ελλάδας. Οι ανασφάλιστοι και άποροι πολίτες θα απευθύνονται εκεί προσκομίζοντας το μη ανανεωμένο βιβλιάριο υγείας τους, τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους και πρόσφατη ιατρική συνταγή. Κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης που μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τους 10.500. Οι συγκεκριμένοι, προσκομίζοντας μόνο το health voucher και την ιατρική συνταγή, θα μπορούν να προμηθευτούν ακόμα και από αύριο τα φάρμακα που χρειάζονται, εάν αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα από τα σκευάσματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί μέσω της εκστρατείας του Sky Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην υγεία. Σήμερα αυτή η προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, ενηλικιώνεται. Αποκτά ακόμα καλύτερα εχέγγυα στη σταθερότητα και στη χρονιότητα των ασθενών και των ασθενειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για όλες τις κοινωνικές προσπάθειες. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και για τα φάρμακα, μια προσπάθεια που πήγε εξαιρετικά καλά. Η πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκίνησε από τον Sky το 2010. Άρχισαν να καταγράφονται οι ανάγκες του κόσμου και να δημιουργείται μια διαδικτυακή βάση δεδομένων προσφοράς και ζήτησης. Με τα πρώτα εμφανή σημάδια της κρίσης το Δεκέμβριο του 2011 ξεκινά η συγκέντρωση τροφίμων. Ο χειμώνας του 2012 κάνει επιτακτική την ανάγκη συγκέντρωσης και ρούχων και κλινοσκευασμάτων. Από την άνοιξη του ίδιου έτους ξεκινά και η δράση της συλλογής φαρμάκων. Ο Sky απευθύνει κάλεσμα στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής προκειμένου να γεμίσουν με φάρμακα τα ράφια του και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην υγεία παίρνει σάρκα και οστά. Μέσα σε έναν χρόνο και 4 μήνες, με τις δικές σας προσφορές, συγκεντρώσαμε 600.000 τεμάχια φαρμάκων και χτίσαμε τις βάσεις για ένα γερό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης πάνω στο οποίο επενδύει σήμερα η πολιτεία. Και συνεχίζουμε σταθερά. Αυτό το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνουμε φάρμακα στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής.